Ήθελα να αρχίσω με τον τρόπο που σχεδόν κάθε Σάββατο εδώ κάνουμε την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή με κάποια στοιχεία που επικαιροποιούν την κατάσταση που βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν θα το κάνω αυτή τη φορά, θα αρχίσουμε αλλιώς. Θα παρουσιάσω τους καλεσμένους μου και θα καταλάβετε τι εννοώ και γιατί θέλω να κάνω διαφορετική έναρξη. Γιατί σήμερα φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που είναι στο στούντιο σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιπρόεδρε. Και σε αυτή τη συζήτηση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ένας από τους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Ανδρέας Χριστοδουλάκης. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Στην πορεία θα βάλουμε τις απόψεις και ανθρώπων της αγοράς, επιχειρηματιών, για να μας δώσουν και εκείνη τη δική τους άποψη για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να υπάρχει μια ανάκαμψη. Και θα θέσουμε και άλλα θέματα, το θέμα της εργασίας, το θέμα των φόρων, γιατί, κύριε Χατζηδάκη, εκτός από την άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση, ή μάλλον αυτό νομίζω πάει πίσω, γιατί ο κάθε πολίτης, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο επιχειρηματίας, κατά κάποιο τρόπο ασκεί καθημερινά την κριτική του στην κυβέρνηση, με την έννοια ότι βιώνει τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση και ξέρει αυτό πόσο πονάει την τσέπη του ή το ταμείο της επιχείρησης. Το θέμα είναι να δει εάν υπάρχει σε όλο αυτό το πράγμα κάποια εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε και την πρόσκληση. Όχι για να πούμε ότι η κυβέρνηση τα έκανε χάλια στους φόρους ή η κυβέρνηση τα έκανε χάλια στον τομέα της εργασίας, αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Όντως, κριτική στην κυβέρνηση, κύριε Μάλλη, έχουμε κάνει, οφείλουμε να κάνουμε και θα ξανακάνουμε. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό που πράγματι ο κόσμος ζητάει από μας είναι ποια είναι η δική μας ομάδα και ποιες είναι οι δικές μας θέσεις. Ποιο είναι το δικό μας πρόγραμμα. Έχουμε ή δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να προβάλλουμε τις θέσεις μας. Όταν μας ρωτάνε, το κάνουμε, αλλά πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα έτσι ώστε το μήνυμά μας να φτάσει στον τελευταίο πολίτη και ο πολίτης στη συνέχεια θα κρίνει αν θεωρεί ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση ή πρέπει να συνεχίσουμε με τη σημερινή κυβέρνηση. Σωστό. Προσέξτε τώρα, γιατί λέω ότι θα κάνουμε μια διαφορετική έναρξη και δεν θα αρχίσουμε με αριθμούς. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης γνωρίζετε τα της οικονομίας, τώρα τα πέσει τα δάκλα, δηλαδή είναι το γήπεδό του. Αλλά μέσα στα κυριότερα σημεία έτσι, των παρεμβάσεων που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία μόλις γίνει κυβέρνηση, εντόπισα το εξής. Λέει ότι θα σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τους ασθενείς όταν πηγαίνουν και περιμένουμε τις ώρες στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Ο ΣΚΑΙ τις τελευταίες δύο ημέρες, κύριε Χατζηδάκη, έχει αναδείξει το θέμα και με αυτό θέλω να αρχίσουμε, γιατί θα κάνουμε και συζητήσεις τεχνικού περιεχομένου, αλλά αυτό που θα δούμε αφορά την αξιοπρέπεια ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Θέλω να δείξουμε ένα κομμάτι από το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και να μου πείτε τι μπορεί να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Να το δούμε. Όχι, σας δεν πάει να μου φέρει καρέκλα τώρα. Μπορώ εγώ με τέτοια προβλήματα που έχω να καθίσω εδώ πέρα όλη τη νύχτα να περιμένω? Η κυρία Δέσποινα είναι μία από τους δεκάδες ασθενείς που εδώ και μήνες αγωνιούν και διανυκτερεύουν έως και τρεις μέρες έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Άνθρωποι που πάσχουν από αυτοάνωσα εκφυλιστικά νοσήματα και τους είναι απολύτως απαραίτητη αυτή η θεραπεία, κατασκηνώνουν έξω από το φαρμακείο για να πάρουν νούμερο προτεραιότητας. Εδώ και αρκετούς μήνες έρχονται πάρα πολύ μικρή ποσότητα, με αποτέλεσμα να μην φτάνει για όλους. Ασθενείς αλλά και οι συγγενείς τους κάθονται με βάρδιες έξω από το φαρμακείο, φέρνοντας καρέκλες από το σπίτι τους και περιμένουν στοϊκά μέχρι να ξημερώσει και να ανοίξει το φαρμακείο. Εάν ρωτήσουμε την εταιρεία όμως αν υπάρχει το φάρμακο, θα σου πει ναι υπάρχει, αλλά εγώ δίνω στον ΕΟΠΗ ακριβώς αυτό που μου εξοφλεί. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ εδώ στη Νέα Ιωνία, όπως και το φαρμακείο του ΕΟΠΗ στον Πειραιά, είναι τα δύο φαρμακεία του ΕΟΠΗ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία παρέχουν τη γάμα αιμοσφαιρίνη, η οποία είναι απαραίτητη σε όσους έχουν αυτοάνωσα εκφυλιστικά νοσήματα. Και μέχρι στιγμής είμαστε 28 όλοι εδώ, ναι. Και τώρα, τώρα το απόγευμα άλλοι 17. Ούτε να δίνεται η εντύπωση ότι ο ΕΟΠΗ δεν παραγγέλνει
ανοσοσφαιρίνες και για να μην πληρώνει. Αυτό θεωρεί όμως ο κόσμος. Όχι, να μην το θεωρεί, γιατί δεν είναι αλήθεια. Και όποιος το λέει είναι κοινός ψεύτης και συκοφάντης. Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, αν και γνωρίζει για την ταλαιπωρία του κόσμου και την ντροπιαστική εικόνα έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, υποστηρίζει ότι η ευθύνη δεν είναι του ΕΟΠΗ, αλλά ούτε και συντρέχει λόγος ανησυχίας. Τουλάχιστον οι ασθενείς που έχουν ανάγκη να την πάρουν τη θεραπεία και έχουν συνταγογραφήσει οι γιατροί την ανοσοσφαιρή για θεραπεία τους, θα την πάρουν. Δεν κινδυνεύει κανένας να μείνει χωρίς θεραπεία, είναι δεδομένο αυτό. Και από εκεί και πέρα, η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτη, διότι υπάρχει πανευρωπαϊκά έλλειψη παραγωγής. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις από τον ΕΟΠΗ για την χορήγηση του φαρμάκου, η εικόνα των ανθρώπων με σοβαρά νοσήματα να αναγκάζονται να περιμένουν με βάρδιες έξω από το φαρμακείο, μέσα στη ζέστη και την αβεβαιότητα, είναι γροθιά στο στομάχι.